Κύριο Φάμελο, για να πάμε και στην ιστορία της Εκκλησίας που έχει ανοίξει μείζον θέμα εκεί λίγες ώρες πριν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Σας ανησυχεί, σας αγχώνει αυτή η εικόνα αυτό το πρωινό, κύριε Φάμελε? Νομίζω ότι θα ξεκινήσω και εγώ συμφωνώντας ότι η πολιτεία και όλοι εμείς έχουμε την υποχρέωση ως κοινωνία και ως ενεργοί πολίτες να ακούμε τις συστάσεις των επιστημόνων και το σχέδιο εξόδου από την πανδημία να είναι σχέδιο των επιστημόνων. Ίσως αυτό ήταν και η επιτυχία, ότι δεν επιτράπηκε να παιχθούν πολιτικά παιχνίδια ή μικροκομματικά παιχνίδια με το επιστημονικό σχέδιο, και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια αρκετά καλή πορεία η οποία στηρίζεται στις κανόνες των επιστημόνων. Όμως θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τα πολιτικά παιχνίδια, κατά την άποψή μου, θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία εξόδου και στο επίπεδο της προσαρμογής της κοινωνίας μας στην διαδικασία εξόδου όσον αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας, αλλά και όσον αφορά τα ελλείμματα που υπάρχουν στο οικονομικό επίπεδο. Γιατί ξέρετε, η οικονομία και αυτή χρειάζεται να στηρίξει την κοινωνία στην πορεία εξόδου. Εμάς μας προβληματίζει ιδιαίτερα μια, αν θέλετε, σοβαρή εξέλιξη, η οποία έχουμε σήμερα στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση επιλέγει σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και των συναθρήσεων να περάσει ένα αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο με περιορισμό της σύνθεσης της Βουλής, το οποίο δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στο περιβάλλον. Κάτι που δείχνει ότι η κυβέρνηση, ενώ ακούμε όλοι, όχι μόνο η κυβέρνηση, θα έπρεπε να περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, λέτε, κύριε Φάμελε. Ενώ περιμένουμε όλοι τις συστάσεις των επιστημόνων και ακολουθούμε την επιστημονική κοινότητα στα θέματα που αφορούν την υγεία, δεν το κάνει στα θέματα δημόσιας υγείας κυβέρνηση, γιατί ακόμα έχει σοβαρά ελλείμματα στη στελέχωση των νοσοκομείων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι οι περιορισμοί συναθρήσεων και λειτουργίας είναι ορθοί και γι' αυτό όλοι μαζί υποστηρίζουμε αυτό το σχέδιο. Απ' την άλλη μεριά, όμως, είναι πολύ περίεργο το ότι με περιορισμό της σύνθεσης της Βουλής, χωρίς συμμετοχή των βουλευτών, σε αντίθεση με το σύνολο των περιβαλλοντικών οργανώσεων, μάλιστα, άρα και σε αντίθεση με το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, προσπαθεί να περάσει κάτω από τα ραντάρ μια υπόθεση η οποία θίγει το υλικό περιβάλλον, παραδείγματος χάρη, κλείνει όλους τους φορείς Natura 2000 σε όλη την Ελλάδα, δίνει άδειες. Κύριε Φάμελε, μην πηγαίνετε σε αυτό, γιατί θα χαθούμε. Και ξεπουλάει το δίκτυο ενέργειας της χώρας μας. Προσέξτε. Θα απαντήσει ακριβώς, και ο κύριος Ζουσόπουλος. Ακριβώς κινδυνεύουμε να χαθούμε αν ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μητσοτάκης καταφέρουν να ξεπουλήσουν το δίκτυο ενέργειας της χώρας, ενώ είμαστε σήμερα στις συνθήκες πανδημίας. Σήμερα έχουμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και έχει προκύψει ζήτημα με τις εκκλησίες. Επιτρέψτε μου για να προλάβουμε σχόλιο και από τους δυο σας, κύριε Φάμελε. Δεν είναι υπόθεση του Πρωθυπουργού το ότι κλείνουν όλοι οι φορείς Natura 2000 στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να βάλουμε την ατζέντα, γιατί ακούστηκε αυτό που θέλετε να πείτε. Το ότι φύγεται το ελληνικό περιβάλλον. Κύριε Φάμελε, μου κάνει εντύπωση και η δική σας άρνηση τώρα να το συζητήσουμε. Αφού το ακούσαμε αυτό που είπατε, πού είδατε την άρνηση, κύριε Φάμελε? Θα μου επιτρέψετε να βάλω την ατζέντα σας, παρακαλώ. Ο κύριος Ρουσόπουλος, πριν από λίγο, πριν από μερικές, ειδικά τώρα για τον Sky, ειδικά για τον Sky, να λέτε για το περιβάλλον, τώρα είναι σουρεαλιστικό για το αν ανησυχεί για το περιβάλλον, κύριε Φάμελε. Μα το περιβάλλον είναι αυτό που οδήγησε σε λήψεις ισορροπίες με τη βιοποικιλότητα για να έχουμε και τα θέματα των πανδημιών. Μην το υποτιμάτε αυτό. Και η Greenpeace και ο Οργανισμός Εθνών και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Γι' αυτό μας λένε, προσέξτε την ισορροπία με τη φύση, αλλά φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν την προσέχει και θέλει να καταστρέψει την ελληνική φύση. Αυτό δεν σας κάνει εντύπωση? Κύριε Φάμελε, μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία, σας παρακαλώ. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάντα τον κύριο Ρουσόπουλο. Μα δεν είναι ευγενικό τώρα αυτό που κάνετε. Τι φοβάται ο κύριος Χατζηδάκης, γιατί στα κρυφά? Θα απαντήσει ο κύριος Ρουσόπουλος, αφού πρώτα βάλουμε εμείς την ατζέντα, παρακαλώ. Πριν από λίγο εδώ